Πάμε στη Θέκλα μας. Ένα άλλο επίσης σεξι κορίτσι. Θέκλα μου. Θέλω να σου πω. Πώς είσαι, Ανδρέα, καλώς όρισες. Θέκλα μου, αγαπημένη, ευχαριστώ πολύ. Πώς επέρασες, άγγελε μου. Καλά, ήταν όμορφα, ήταν μια όμορφη εμπειρία με τα καλά και τα κακά. Ήταν με κόσμο τον οποίο ήθελες να έχεις την παρέα σου όμως. Δύσκολη ερώτηση. Ήταν επαγγελματική υποχρέωση. Να. Με κάποιους ανθρώπους θα συνεργαστείς αναγκαστικά γιατί είναι μέρος της δουλειάς, με κάποιους όχι γιατί. Δεν σκέφτονται όλοι όπως εμάς. Ακριβώς. Θέκλα μου. Καλησπέρα σε όλους. Χαίρετε. Χαίρετε. Είπαμε σήμερα να συζητήσουμε για ένα βασικό λογικό σφάλμα που κάνουμε εμείς οι άνθρωποι, το οποίο μας βάζει σε πολλά μπερδέματα στις διαπροσωπικές μας σχέσεις. Έχουμε την εντύπωση, την εσφαλμένη εντύπωση, ότι όπως σκεφτόμαστε εμείς, έτσι σκέφτονται και οι άλλοι. Ναι. Ότι όπως εμείς έχουμε είτε αγαθά είτε πονηρά κίνητρα, έτσι έχουν και οι άλλοι αγαθά ή πονηρά κίνητρα. Ναι. Υπάρχει μια παροιμία κυπριακή, η οποία λέει πώς δεν το ξέρεις και στραβέ, ξέρω το πουλό μου, έχετε την υπόψη σας, ναι. Την παροιμία. Τι, ναι, δεν ξέρω. Ακούσα το πρώτο μισό εγώ. Πώς δεν το ξέρεις και στραβέ, ξέρω το πουλό μου. Δηλαδή κάποιος ο οποίος είχε αναπηρία όρασης, είπε τώρα γίνεται αυτό και λέει πού το ξέρεις αφού δεν το βλέπεις ότι γίνεται αυτό. Λέει το ξέρω από μένα. Δηλαδή οι άνθρωποι υποθέτουμε αυτόματα ότι όπως λειτουργεί το δικό μας μυαλό, έτσι λειτουργεί και το μυαλό των άλλων. Αυτό όμως είναι λάθος. Είναι λανθασμένη άποψη, λανθασμένο σκεπτικό και μας βάζει σε προβλήματα επειδή πολύ εύκολα, για παράδειγμα, θα εμπιστευτούμε ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε, εάν εμείς είμαστε άνθρωποι οι οποίοι δεν θα είχαμε πρόθεση ή κίνητρο να βλάψουμε τον οποιονδήποτε. Ναι, δηλαδή, ναι. Αν εγώ είμαι ένας καλοπροαίρετος άνθρωπος, ο οποίος αυτά που λέω τα εννοώ, είμαι ίσως καθαρός και εντόπρος, υποθέτω αυτόματα ότι και οποιοδήποτε θα γνωρίσω, είτε σε φιλικό επίπεδο, είτε σε επίπεδο συνεργασίας, είτε σε επαγγελματικό επίπεδο, είναι επίσης ίσως καθαρός και εντόπρος. Ναι. Οπότε, πολύ συχνά θα συναντήσω ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν αγαθά κίνητρα, αλλά επειδή έχω κάνει το λάθος να πιστεύω ότι όλοι σκέφτονται όπως εμένα, θα δώσω δείξω εμπιστοσύνη στους ανθρώπους εκείνους προτού εξετάσω πώς πραγματικά είναι, γιατί θεωρώ αυτόματα ότι είναι όπως εμένα, και έτσι θα κινδυνεύσω. Ναι. Θα κινδυνεύσω να με ξεγελάσει κάποιος, θα κινδυνεύσω να με κακοποιήσει κάποιος, θα κινδυνεύσω να μου φερθεί με διαφορετικό τρόπο από ό,τι θα τούτη φερόμουν εγώ. Ναι. Από την άλλη πλευρά, αν εγώ είμαι ένας άνθρωπος πονηρός, ο οποίος έχω κακά κίνητρα και έχω κακία μέσα μου, θα πλησιάζω και τους άλλους με καχυποψία. Θα θεωρώ αυτόματα ότι όπως εγώ θα ήθελα το κακό του άλλου, έτσι και ο άλλος θα ήθελε το κακό μου. Χωρίς να σημαίνει ότι όποιος άνθρωπος είναι καχύποπτος ή και κακά κίνητρα, επειδή πολλές φορές οι καλοπροαίρετοι άνθρωποι, όταν την πάθουν μια, δυο, τρεις, τέσσερις, πέντε φορές, μπορεί στην πορεία να γίνουν καχύποπτοι χωρίς ήδη να έχουν αρνητικά κίνητρα, γιατί ακριβώς θα έχουν καταλάβει ότι δεν σκέφτονται όλοι όπως εμάς. Αυτό όμως δεν είναι σωστό. Εσείς πώς βρίσκετε τον εαυτό σας, δηλαδή τώρα που τα ακούγατε αυτά. Εγώ έχω μια απορία. Θέκλα μου, έχει να κάνει καθόλου όλο αυτό με το common sense, δηλαδή την κοινή λογική ή καμία σχέση? Έχει να κάνει με την κοινή λογική, ναι. Έχει να κάνει με την κοινή λογική, η οποία δυστυχώς δεν είναι και τόσο κοινή. Ναι, το λέμε πολύ συχνά αυτό. Δεν τα λέμε. Δηλαδή, αν ζούσαμε σε μια ιδανική κοινωνία, όπου μεγάλωναν όλοι με τον κατάλληλο τρόπο και με τη σωστή διαπαιδαγώγηση και δέχονταν καλλιέργεια από το σχολείο, από το σπίτι, από το κοινωνικό σύνολο, τότε όλοι οι άνθρωποι θα λειτουργούσαμε με έναν λογικό τρόπο, με έναν μετρημένο τρόπο και θα σκεφτόμασταν προτού πούμεν ή προτού πράξουμε για να μην βλάψουμε τους άλλους ανθρώπους. Και η κοινή λογική θα ήταν κοινή σε όλους. Στην πραγματικότητα όμως δεν ζούμε σε μια τέτοια ιδανική κοινωνία. Η κοινωνία μας έχει πολλά ζητήματα. Και δεν μεγαλώνουν όλοι οι άνθρωποι με τον ίδιο τρόπο διαπαιδαγώγησης, δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι τις ίδιες αρχές και αξίες, δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι ανθρωπιστικές αξίες. Ανθρωπιστικές αξίες σημαίνει να σέβεσαι τον άνθρωπο και τα δικαιώματα, και όχι μόνο του ανθρώπου, αλλά και όλων των ζωντανών οργανισμών πάνω στη γη. Δηλαδή να είσαι ένας σεβαστικός άνθρωπος. Να είσαι άνθρωπος με άλλο κεφαλαίο, να μην είσαι
ένας κακοποιητής, να μην είσαι ένας άνθρωπος αδίστακτος, σκληρός, να έχεις μέσα σου ανθρωπιά. Αυτό σημαίνει ανθρωπιστική ταξία. Δυστυχώς δεν έχουμε όλοι ανθρωπιστική ταξία ή δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι ανθρωπιστική αξία. Υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν μεγαλώσει με πολύ διαφορετικό τρόπο από ό,τι νομίζουμε πως έχουν μεγαλώσει. Mm-hmm. Και υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν επιλέξει συνειδητά στη ζωή τους στον δρόμο της κακίας. Ναι. Αυτό είναι αποτρεπτικό. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι καλοί. Ναι. Αυτό είναι αποτρεπτικό από το να κάνουμε φιλίες με κόσμο που δεν σκέφτεται όπως εμάς. Μπορεί να μην είναι σε θέματα πολύ σοβαρά. Μπορεί να είναι σε πιο απλά θέματα, ναι. Αλλά μας αποτρέπει αυτό. Αν είναι αυτό. Σε θέματα αξιών, ναι. Ανθρωπίνων αξιών, είναι καλή ιδέα να μην γινόμαστε φίλοι ή να μην φτιάχνουμε ερωτική σχέση ή συνεργασία με ανθρώπους mm-hmm. που δεν έχουν τις ίδιες ανθρώπινες αξίες. Για παράδειγμα, αν εσύ έχεις ως ανθρώπινη αξία, Αλέξανδρε, να μην ψεύδεσαι ναι. και να λες την αλήθεια έστω και ας σου στοιχηθεί, εντάξει. Ναι. Αν πας να κάνεις παρέα ή συνεργασία με έναν άνθρωπο ο οποίος θεωρεί ότι είναι εντάξει να λέμε ψέματα. Είναι εντάξει να λέμε ψέματα προκειμένου να γλιτώσουμε τις ευθύνες για τις πράξεις μας. Mm-hmm. Τότε κάνοντας παρέα, φιλία, σχέση με έναν τέτοιον άνθρωπο, θα έχεις πρόβλημα. Ναι. Φαντάζομαι όταν έχεις σχέση είναι λίγο διαφορετικό. Είναι τελειώδη. Ναι. Ναι. Όταν είναι... Για παράδειγμα, αν κάποιος είναι μονογαμικός mm-hmm. και θεωρεί ότι όταν βρίσκω μέσα σε μία σχέση ρομαντική, τη ρομαντική μου ενέργεια, την σεξουαλική ερωτική μου ενέργεια, τη δίνω στον σύντροφό μου, στη σύντροφό μου. Και πάει και φτιάξει μια σχέση με κάποιον ο οποίος είναι πολυγαμικός και έχει μέσα στο μυαλό του ότι δικό μου είναι το σώμα, δικό μου είναι το ερωτικό συνέστημα, θα το δίνω όπου θέλω. Αυτή η σύγκρουση στις απόψεις και τις αξίες των δύο συντρόφων δεν θα φέρει και πρόβλημα στη συνέχεια. Δηλαδή είναι όλα πιο εύκολα στη ζωή μας όταν ψάχνουμε να βρούμε τη φυλή μας. Find your tribe, είναι στα αγγλικά. Mm-hmm. Δηλαδή, ζούμε σε μια κοινωνία που υπάρχουν όλων των λογιών οι άνθρωποι. Ναι. Δεν μπορούμε να επιλέξουμε σε ποια οικογένεια θα γεννηθούμε. Μπορούμε όμως να επιλέξουμε με ποιους ανθρώπους θα κάνουμε παρέα, με ποιους ανθρώπους θα συνεργαστούμε και με ποιους ανθρώπους θα συναγελαζόμαστε. Η λέξη συναγελάζουμε είναι συν και αγέλη. Με ποιοι άνθρωποι θα είναι οι φίλοι μας. Και οι άνθρωποι που το κάνουν αυτό, που επιλέγουν να έχουν σχέσεις και επαφές με ανθρώπους ομοειδιάτες και με ανθρώπους που έχουν παρόμοιο τρόπο σκέψης, mm-hmm. έχουν και πιο καλές ζωές. Γιατί έχουν λιγότερες εκπλήξεις στη ζωή τους και περισσότερη συνεργασία και δημιουργικότητα. Ναι. Αναμφισβήτητα όμως, τα κλάμα φαντάζομαι συμφωνείς και εσύ, δυστυχώς δεν μπορούμε να ζούμε σε μια ιδανική κοινωνία που να είναι και οι συναδέλφοι μας και οι σχέσεις μας και η οικογένεια μας και οι φίλοι μας. Ναι, οπότε εκείνα που περνούν από το χέρι μας, Ανδρέα μου. Ναι. Φροντίζουμε να τα έχουμε με τέτοιον τρόπο. Δηλαδή, για παράδειγμα, ναι, έχεις δίκιο. Μπορεί να εργάζεσαι σε ένα μεγάλο οργανισμό που να υπάρχουν πάρα πολλοί συνάδελφοι και κάποιοι από αυτούς να είναι τοξικοί. Ναι. Και δεν μπορεί να κάνεις και κάτι. 500 εργαζόμενους ένας μεγάλος οργανισμός και οι 150 από αυτούς να έχουν ένα χαρακτήρα που να είναι διαφορετικός από τους υπόλοιπους 350. Δηλαδή, οι υπόλοιποι 350 θα παρεμπιπτούν επειδή υπάρχουν αυτοί ή σε όποια δουλειά και να πας. Κάποιον δύσκολο χαρακτήρα ή προσωπικότητα θα συναντήσεις. Εάν δεν δέχεσαι συστηματικό ψυχολογικό πόλεμο από κάποιους, γιατί εκεί είναι διαφορετικό ζήτημα και μπορούμε να συζητήσουμε κάποια στιγμή για το mobbing, mm-hmm. τον εργασιακό εκφοβισμό, για τον bullying στον χώρο της εργασίας. Mm-hmm. Αν απλώς βρίσκεσαι στον ίδιο χώρο με ανθρώπους που δεν ταιριάζεις, θα κάνεις μια υπομονή να το αντέξεις, θα γίνεις και λίγο γκρίζος βράχος, δεν θες και λίγο αδιάφορος, ώστε να μην δίνεις λαβή να ασχοληθούν μαζί σου και να ασχοληθείς μαζί τους. Και θα πεις, είναι η δουλειά μου, πάω το πρωί, φεύγω το απόγευμα, είναι αυτές οι ώρες οι συγκεκριμένες, θα αντέξω να κάνω τη δουλειά μου γιατί είναι η επιβίωση μου οικονομική κλπ. Όμως όταν θα πω σπίτι μου, ναι. θα φροντίσω ή να είμαι μόνος μου και καλά, ή να είμαι με έναν άνθρωπο με τον οποίο να συμφωνούμε. Ναι. Να εκπέμπουμε στα ίδια μήκη κύματος. Ναι. Και όταν θα βγω έξω ένα βράδυ, θα βγω με μια παρέα που να μπορώ να μιλήσω και να συνεννοηθώ και να μην υπάρχουν διαφορετικά κίνητρα. Α μην κινδυνεύω. Ο άνθρωπος πρέπει να κατεβάζει και λίγο τις άμυνες του. Δηλαδή να έχει και ώρες μέσα στη μέρα που να είναι χαλαρός. Έτσι ακριβώς. Γιατί αν είμαστε αυτό που είπε ο Αλέξανδρος, δεν πειράζει αν δεν έχουμε τις ίδιες απόψεις με τους αλλούς, δεν πειράζει αν είμαστε διαφορετικοί άνθρωποι. Θα κάνουμε παρέα, θα κάνουμε σχέση. Έτσι σημαίνει ότι να πρέπει συνέχεια να μην την πανοπλία μέσα στο σπίτι μου, μέσα στο κρεβάτι μου, μέσα στο μπάνιο. Όχι. Στη σχέση σίγουρα δεν λειτουργεί, αλλά σε μια φιλία που απλά θα δει τον άλλον μια ώρα, δύο ώρες τη βδομάδα ή θα μιλήσεις δύο φορές στο τηλέφωνο τον μήνα,
Ναι, είναι λίγο διαφορετικό. Μα ίσως έκανε απλώς γνωστός εκείνος Αλεξανδρός. Ναι, σωστό. Σωστό. Ναι. Ή και πρέπει δηλαδή, να αποδεχτούμε ότι. Με τον φίλο μου έχει πιο πολύ επαφή από ότι το πληρίζει. Ναι. Νομίζω το ξέρουμε. Ναι, ναι, όλοι εννοείται. Και πρέπει να αποδεχτούμε και τους άλλους όμως, Θεκλά μου, ταυτόχρονα, ότι δεν πρέπει να αλλάξουμε τις απόψεις των άλλων για να συμπίπτουν και να είναι ίδιες με τις δικές μας. Διότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που, αν έχεις μια διαφορετική άποψη από αυτούς, θα προσπαθήσουν πολύ έντονα να σε πείσουν ότι αυτή που είναι η δική τους είναι και η σωστή. Ναι. Αυτός είναι ο φανατισμός, Ανδρέα. Ναι. Και η προσπάθεια επιβολής των δικών μας απόψεων στους άλλους. Δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να επιβάλλουμε καμιά προσωπική μας άποψη στους άλλους. Ακόμα και αυτή τη στιγμή που σας μιλάω εδώ στην εκπομπή, εκφράζω κάποιες απόψεις που δεν είναι υποχρεωμένοι οι τηλεθεατές να τις ακούσουν, δεν είναι υποχρεωμένοι να τις ακολουθήσουν, δεν είναι υποχρεωμένοι να τις ασπαστούν. Έχουμε ελευθερία του λόγου και έχουμε και δημοκρατία. Αν εγώ επιλέγω να ζω τη ζωή μου με έναν αλφα τρόπο, χαρά, πώς το λένε, δικαίωμά μου, κάνω το κέφι μου, αλλά δεν είναι υποχρεωμένος κανείς να με ακολουθήσει σε αυτόν τον τρόπο ζωής. Κανείς. Εσύ φυσικά μιλάς και ως επιστήμονας, δεν μιλάς μόνο. Δεν λες όπως απλά την άποψη. Ναι, όπως και να έχει όμως. Υπάρχουν άνθρωποι που σου λένε: εγώ δεν πιστεύω στην επιστήμη της ψυχολογίας. Έχει ανθρώπους που λένε: δεν δέχομαι την ψυχολογία. Δικαίωμά τους. Αν σε κάποια φάση φτάσουν σε κάποιο σημείο που να έχουν κάποιο ζήτημα ψυχικής υγείας, που να χρειαστούν κάποιον ειδικό ψυχικής υγείας, εκεί μπορεί να αλλάξουν γνώμη. Αλλά δεν σημαίνει ότι ακόμη και εγώ μιλώ ως ειδικός. Ακόμη και ως ειδικός δεν μπορώ να επιβάλλω τη γνώμη. Σίγουρα. Δηλαδή, αν πας στο γραφείο ενός ψυχολόγου και του πεις: ξέρεις, εγώ έχω αυτές τις απόψεις και δεν θέλω να αλλάξω τις απόψεις μου. Μην μου αλλάξεις τις απόψεις μου. Δεν είναι και ο ψυχολόγος να προσπαθήσει να σου αλλάξει τις απόψεις σου. Αν θέλει να δουλέψει μαζί σου, γιατί επιλέγει και ο ψυχολόγος να θα δουλέψει με τον θεραπευόμενο, θα δουλέψει με βάση τις απόψεις σου. Ναι. Όταν είχα το γραφείο παλιότερα, για παράδειγμα, να μιλήσω για το θρήσκευμα. Πολύ συχνά είχα θεραπευόμενους που ήταν μουσουλμάνοι, που ήταν μαρτυρές του Ιεχωβά, που ήταν Προτεστάντες, ενώ εγώ ήμουν χριστιανή Ορθόδοξη. Ναι. Και δεν ασχολιόμουν με το σύστημα πεπιθήσεων του θεραπευόμενου, γιατί δεν είναι η δική μου δουλειά να το αλλάξω το σύστημα πεπιθήσεων ή τις απόψεις του. Τώρα μιλάω για το θρήσκευμα που είναι ένα σύστημα πεπιθήσεων. Υπάρχει διάφορο. Για παράδειγμα, αυτή η μεγάλη, ο μεγάλος εμφύλιος που έγινε και στην Κύπρο και στην Ελλάδα σε σχέση με τον εμβολιασμό. Εγώ έχω την εξής άποψη. Εγώ προσωπικά επέλεξα για τον εαυτό μου, για το σώμα μου, για την υγεία μου με βάση τη δική μου κατεύθυνση στη ζωή που είναι επιστημονική. Οποιοδήποτε άλλος άνθρωπος όμως έχει πάρει οποιαδήποτε άλλη απόφαση βασισμένη πάνω σε οποιαδήποτε άλλη θεώρηση δεν με αφορά. Δεν είναι δική μου δουλειά να πάω να του θυμώσω και να του πω γιατί έβαλε το εμβόλιο, γιατί δεν έβαλε το εμβόλιο. Ο καθένας έχει το δικαίωμα. Είναι το δικό του το σώμα, η δική του η ζωή, η δική του υγεία, δεν μου πέφτει λόγο. Ακριβώς. Και σε τέτοιου είδους συζητήσεις και σε τέτοιου είδους διαφωνίες διαφαίνονται καθαρά οι προβληματικοί άνθρωποι, οι ναύτιστοι για τους οποίους έχουμε μιλήσει πολλές φορές, οι οποίοι ψάχνουν οποιαδήποτε ευκαιρία προκειμένου να επιβληθούν στους άλλους. Ναι. Εγώ όταν λέω ότι δεν σκεφτούν το λέω όπως εμάς, δεν το λέω για να τους κάνουμε όλους να σκεφτόμαστε όπως εμάς. Τι είπα, θα να επιλέξουμε με τους ανθρώπους που έχουμε ιδιαίτερες επαφές και μπορούμε να έχουμε επιλογή να είναι άνθρωποι που να σκέφτονται όσο δυνατόν πιο κοντά στο δικό μας τρόπο σκέψης για να μην ζούμε μια ζωή μέσα στην αντιπαράθεση. Έτσι, ακριβώς. Γιατί δεν μπορείς και να μείνεις ο εαυτός σου, δεν είναι. Σωστό, έτσι είναι. Δεν θα είσαι ποτέ ελεύθερος μετά. Σκέφτηκες να φοβάσαι να πεις στο φίλο σου, ξέρεις εγώ χθες έκανα αυτό, γιατί ξέρεις ότι αυτό που θα του πεις θα σου πει, α, τι έκανες, δεν έπρεπε να το κάνει, λάθος. Ναι, και θα σε κρίνει. Ναι, να σε κατακρίνει ή να σε επικρίνει για παράδειγμα. Ναι. Ή να σου λέει, μα γιατί δεν έκανες αυτό το πράγμα, έπρεπε να το κάνεις, εγώ στη θέση σου θα το έκανα, ή να μην σέβεται ο ένας την ιδιαιτερότητα του άλλου. Αυτό είναι θέμα, φυσικά. Μιλάμε για αυτογνωσία εδώ, παιδιά. Ναι, ναι, ναι. Ξέρω ποιος είμαι εγώ, ξέρω τι μου αρέσει, τι δεν μου αρέσει, ξέρω τι θέλω, τι δεν θέλω. Σέβομαι αυτό που είμαι και αυτόν τον άνθρωπο που είμαι και σέβομαι ότι άλλοι μπορεί να είναι διαφορετικοί από εμένα. Πηγαίνω με ανοιχτό μυαλό να γνωρίσω νέους ανθρώπους. Κοιτάζω να δω πώς είναι αυτοί οι άνθρωποι. Δεν υποθέτω απριόρι εκ των προτέρων ότι όπως σκέφτομαι εγώ σκέφτονται και αυτοί. Και δικαιούμαι να επιλέξω αν θα συνδεθώ με έναν άνθρωπο σε οποιοδήποτε επίπεδο, αν θα κάνω συνεργασία μαζί του, αν θα κάνω φιλία μαζί του, αν θα κάνω ερωτική σχέση μαζί του. Και δικαιούμαι να επιλέξω να μην συνδεθώ και δεν είμαι υποχρεωμένος να συναγελάζομαι με ανθρώπους του οποίους δεν ταιριάζουν. Όπως ούτε και εκείνοι είναι υποχρεωμένοι να συναγελάζονται μαζί. Ακριβώς. Εργασιακός εκφοβισμός, εγώ το γράφω για την επόμενη εβδομάδα. Γιατί μου άρεσε πάρα πολύ. Να το γράψεις, γιατί είναι πολύ καυτό θέμα. Ακριβώς, και θα έρθεις εδώ μαζί με τον Λάκη.
Ναι, θέλω και εγώ να γνωρίσω τον Λάκη. Δεν το γνώρισα, Ανδρέα, τον Λάκη. Ανδρέα μου, έχω να σου πω, ναι, Ανδρέα μου, έχω να σου πω ότι από την ημέρα που ήρθε ο Λάκης, το ρίκ άλλαξε. Έχει έναν άλλον αέρα. Είμαι μέσα στάρ. Στο σπίτι. Ναι, δηλαδή ο Λάκης πλέον μας αντιμετωπίζει εμάς τους υπόλοιπους ως... Κοινή θνητή. Λαουδίκο. Ναι, δεν μας δίνει τόση σημασία πλέον, γιατί ο άνθρωπος είναι στάρ. Ναι, μα έτσι. Ο άνθρωπος λέει για το σκι. Και του αξίζει, να σας πω την αλήθεια, ήταν πανέμορφος, εγώ τον είδα. Θα έρθουμε με τον Λάκη, να πήραμε και έναν λουρίν που να έχει το ίδιο χρώμα με το... Με τον Μπάκαρο. Εντάξει, ίσως είναι το μόνο σκυλί σε όλη την Κύπρο που έχει τόση καρταρόμπα. Θέκλα μου αγαπημένη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ραντεβού την άλλη εβδομάδα από κοντά. Σ' αγαπώ πολύ. Θα τα πούμε. Και εγώ σας αγαπώ. Γεια. Λοιπόν, αυτά είχαμε και από τη Θέκλα μας. Την περιμένουμε εδώ στην παρέα μας την επόμενη εβδομάδα.